Ευχαριστώ τους διοργανωτές για την πρόσκληση και φέτος. Έχω την τιμή και τη χαρά να διευθύνω ένα καινοτόμο εγχείρημα, το οποίο ονομάζεται Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά, το οποίο πραγματοποιείται με την πρωτοβουλία και την αποκλειστική χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Επικεφαλής της πρωτοβουλίας είναι το Πολιτιακό Πανεπιστήμιο του New Jersey, λέγεται Rutgers. Και έχουμε δύο στρατηγικούς εταίρους στην Ελλάδα, την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ένα πλήθος συνεργαζόμενων φορέων. Ο δικός μας στόχος μέσα από αυτό το εγχείρημα είναι να υποστηρίξουμε την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα των νέων ανθρώπων σε όλη την αλυσίδα αξίας αυτού που λέγεται αγροδιατροφή και το πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες έως και τον αγροτουρισμό. Σε αυτό το πλαίσιο κάνουμε ένα πλέγμα δράσεων, προσπαθώντας, όπως είπε πολύ εύστοχα κάποιος ομιλητής σε ένα παλαιότερο συνέδριο, να κάνουμε μικροεκρήξεις σε όλο το φάσμα του οικοσυστήματος. Ρωτήσατε στην αρχή, κύριε Κασίμη, καθηγητή κύριε Κασίμη, για το τι σημαίνει ανταγωνιστικότητα και πώς μπορεί ο καθένας μας εδώ στο πάνελ να βοηθήσει. Η ανταγωνιστικότητα ορίζεται από τον ΩΣΑ με βάση 12 πυλώνες. Αφορούν διάφορες δομές και πτυχές της λειτουργίας ενός κράτους, τους θεσμούς, τις υποδομές, την υγεία, όπως αναφέρθηκε και από τον καθηγητή κύριο Καραντινινή. Εμείς από αυτούς τους 12 πυλώνες εστιάζουμε στους τρεις. Στις δεξιότητες, την καινοτομία και το δυναμισμό των επιχειρήσεων. Κάνοντας διάφορα πράγματα, θα σας πω σε λίγο. Απλά να πω ότι η Ελλάδα είναι πίσω και στις τρεις αυτές παραμέτρους, ίσως όχι στον μέσο όρο τους, αλλά περισσότερο στις συνιστώσεις αυτών των τριών πυλώνων. Για παράδειγμα, να σας πω στο κομμάτι των δεξιοτήτων, όσον αφορά τις υπάρχουσες δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, είμαστε στη θέση 82 από τις 141 χώρες. Ή, ας πούμε, στο κομμάτι του δυναμισμού των επιχειρήσεων, είμαστε στην θέση 124 όσον αφορά την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων. Πολύ μεγάλο θέμα είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Έχει αναδειχθεί και από την μελέτη του ΩΣΑ, αλλά και από την πρόσφατη μελέτη του 2019 της Manpower, καθώς και από τη μελέτη του ΣΕΒ το 2019. Αρκεί να σας πω ότι συγκεκριμένα στον κλάδο της αγροδιατροφής, το 1/3 των επιχειρήσεων έχει δυσκολία να καλύψει τις θέσεις, δεν βρίσκει δηλαδή ταλέντο, ενώ οι μισές από τις εταιρείες αγροδιατροφής και αντίστοιχα οι μισές από τις εταιρείες logistics δηλώνουν ότι το υπάρχον προσωπικό τους, ειδικά τα μεσαία και ανώτερα στελέχη, έχουν έλλειψη δεξιοτήτων. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς? Να σας πω λίγα λόγια για το τι έχουμε κάνει τον τελευταίο ένα χρόνο και μετά θα σας πω ποια είναι τα σχέδιά μας. Λοιπόν, σε έναν χρόνο καταφέραμε, είχαμε δύο κύκλους προγραμμάτων κατάρτισης. Προγράμματα τα οποία δεν είναι μόνο εκπαίδευση, είναι και υποστήριξη επιχειρηματική, υποστήριξη στο πεδίο, υποστήριξη στους ίδιους τους παραγωγούς ή τους επιχειρηματίες. Πάρα πολλά παραδείγματα βελτίωσης της απόδοσής τους, μείωση των εισροών με δεδομένα, μείωση του κόστους των σιτηρεσίων, πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Περισσότεροι από 1.500 συμμετέχοντες, σε Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα κυρίως για πέρσι, περισσότεροι από 100 εκπαιδευτές, διάφορα θερινά σχολεία αγροδιατροφής που απευθύνονται σε νέους πτυχιούχους. Υποστηρίζουμε την επιχειρηματικότητα. Έχουμε διοργανώσει και θα διοργανώσουμε και φέτος τον μεγαλύτερο διαγωνισμό τεχνολογικής καινοτομίας στον κλάδο της αγροδιατροφής, το Trophy Challenge, 50 συμμετέχοντες, 5 νικητές. Εκτός από τα έπαθλα, έχουν, μεταξύ μάλλον των επάθλων, είναι και η υποστήριξή τους για ένα χρόνο σε προγράμματα επιτάχυνσης και incubation. Επιχειρηματικά σχέδια, βάσει των οποίων ιδρύθηκαν νέες νεοφυείς επιχειρήσεις. Να σας δείξω έτσι και κάποιες εικόνες που ίσως εμπνεύσουν. Ανθρώπινο δυναμικό, κατάρτιση, συμβουλευτική στο πεδίο. Δεξιότητες των αποφύτων του κλάδου. Στοχεύουμε δηλαδή στους ανθρώπους που αποφυτούν από το πανεπιστήμιο. Ένα καινούριο πρόγραμμα που θα κάνουμε αφορά στο να τους κάνουμε upskilling, όπως λέγεται, σε συνεργασία με το Regeneration Greece και να τους εξασφαλίσουμε θέσεις εργασίας σε εταιρείες του κλάδου. Εκπαιδεύουμε τους ίδιους τους εκπαιδευτές μας, είναι καταξιωμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες που είμαστε δίπλα τους, ώστε να γίνουν και πολύ καλοί σύμβουλοι από εδώ και πέρα. Πάρα πολλές εκδηλώσεις στην περιφέρεια, από το Δομοκό, τα Γρεβενά, στο Βόλο, για αναφορικά με την επιχειρηματικότητα, τις μικροπιστώσεις, τις εξαγωγές, πάλι σε συνεργασία με πάρα πολλούς φορείς του οικοσυστήματος. Ο διαγωνισμός Trophy Challenge, περισσότεροι από 40 εμπλεκόμενοι επιστημονικά ιδρύματα, συλλογικοί φορείς, το ΣΕΒΤ, η Τράπεζα Πειραιός, το Ελλαδικά μας, η Endeavor, το ΕΚΕΤΑ, πολλά πανεπιστήμια.
Συνεργασία και διάλογος. Είμαστε ένας καταλύτης για το διάλογο στον κλάδο και σε αυτό το επίπεδο ξεκινήσαμε και θα κάνουμε ακόμα περισσότερες δράσεις. Κάποια έτσι πολύ πάνω-πάνω παραδείγματα για το τι θα ακολουθήσει. Να ξεκινήσω από το τελευταίο όσον αφορά το διάλογο στον κλάδο. Ξεκινάμε έναν εθνικό διάλογο αναφορικά με τα πλαστικά στη Γεωργία, όπου θα γίνει μια συνάντηση με συμμετοχή των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης το Δεκέμβριο, αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, παραγωγή, όσοι ασχολούνται με την ανακύκλωση, όσοι είναι αυτοί που διακινούν προϊόντα πλαστικών στην Γεωργία. Έχουμε επίσης ένα μεγάλο διεθνές συνέδριο στις 31 Ιανουαρίου στο πλαίσιο της Αγκρότικα για τους συνεταιρισμούς, με πολλούς διακεκριμένους ομιλητές από το εξωτερικό, πάλι με την αιγίδα του Υπουργείου και σε συνδιοργάνωση με τη Χελέξπο. 14 νέα προγράμματα συμβουλευτικής και κατάρτισης. Σεμινάρια εκπαίδευση των εκπαιδευτών μας. Ξεκινάει πρόγραμμα συγχρηματοδότησης καινοτόμων μικρών επιχειρήσεων. Θα έχουμε νέα στις επόμενες εβδομάδες. Άλλες πρωτοβουλίες ενίσχυσης των συνεταιρισμών. Σχεδιάζουμε μια ακαδημία για τους ανθρώπους των συνεταιρισμών. Ελπίζουμε να είναι έτοιμη αυτή η πρωτοβουλία να την ανακοινώσουμε και με συγκεκριμένες διαστάσεις πολύ σύντομα. Εκπονούμε μια μελέτη για agro-logistics σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ και το Πανεπιστήμιο Πειραιός. Να σας πω ξανά για το regeneration, το οποίο είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, γιατί το θέμα της υποστήριξης των επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Όσον αφορά το entrepreneurial risk, την διάθεση των επιχειρήσεων να ρισκάρουν και το κατά πόσο οι ελληνικές εταιρείες αγκαλιάζουν αυτό που λέγεται disruptive innovation, δηλαδή καινοτομία η οποία σπάει το κατεστημένο, είμαστε πάλι πολύ χαμηλά όσον αφορά την αξιολόγηση του ΩΣΑ. Εκεί δηλαδή προσπαθούμε να βοηθήσουμε απευθύνοντας, διοχετεύοντας μάλλον, δυναμικό, νέο στελεχειακό δυναμικό, το οποίο όμως έχει περάσει και μια διαδικασία upskilling, δηλαδή είναι πιο έτοιμο, φεύγοντας από το πανεπιστήμιο και από τις αίθουσες εκπαίδευσης, να πάρει μια θέση και να είναι άμεσα αποτελεσματικό σε μια θέση εργασίας σε εταιρεία. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία, και με αυτήν θα κλείσω για να σας δείξω και ένα σύντομο μονόλεπτο βίντεο, είναι η ίδρυση ενός κέντρου καινοτομίας τροφίμου και θερμοκοιτίασης αγροδιατροφικών επιχειρήσεων. Πρόκειται για μια υποδομή μοναδική στην Ελλάδα. Θα παρέχει υπηρεσίες τεχνικές αλλά και επιχειρηματικής συμβουλευτικής σε επιχειρήσεις του κλάδου, σε νεοφυείς επιχειρήσεις, σε επιχειρηματίες. Θα είναι ένας χώρος όπου θα έρχονται μαζί η ερευνητική κοινότητα, οι επιχειρήσεις, ο πρωτογενής τομέας, η πραγματική οικονομία και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα βοηθηθεί και η ανάπτυξη του κλάδου και η ορίμανση αυτού του οικοσυστήματος. Αρκεί να σας πω κάποια νούμερα για το 2018. Οι 138 πιστοποιημένες θερμοκοιτίδες, οι αντίστοιχες που υπάρχουν στην Ευρώπη, οι οποίες βέβαια δεν είναι μόνο θεματικές για την αγροδιατροφή, αφορούν όλη την οικονομία, έδωσαν τα εξής αποτελέσματα. 23.400 επιχειρήσεις πέρασαν από τα προγράμματα υποστήριξής τους. 1,2 δις ευρώ χρηματοδότηση, την οποία σήκωσαν αυτές οι επιχειρήσεις. Το μισό περίπου της χρηματοδότησης αυτής πήγε σε startup επιχειρήσεις. 22.600 νέες θέσεις εργασίας. 93% το ποσοστό επιβίωσης αυτών των νέων επιχειρήσεων όσο διάστημα ήταν ενταγμένες σε αυτά τα προγράμματα υποστήριξης. Μπορούμε λοιπόν να καταλάβουμε τι δυναμική αποτελεσματικότητας μπορεί να έχει ένα τέτοιο εγχείρημα στην Ελλάδα. Κλείνοντας λοιπόν, κάπως ευχάριστα, να σας δείξω ένα βίντεο που αφορά, ουσιαστικά έχει κάποιες πολύ σύντομες ιστορίες από ωφελούμενους μας, κυρίως από τα προγράμματα κατάρτισης. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα παραγωγής στο Μεγάλο Σπαντήριο και έχουμε έξι συνεργασία με τέτοιες παραγωγές στην περιοχή μας. Μας έδωσε τη δυνατότητα εδώ και έναν χρόνο να παράγουμε και να πούμε στα οράματα καινούργια καινοτόμων μοντέλων, όπως είναι το καθιστικό αργάνι και γεύση σίγουρη φράγμα. Το θέμα του πρόγραμμα ήταν ότι δεν είχε μόνο θεωρία, αλλά είχε και αρκετές ώρες με πρακτικό κομμάτι. Ήθελα να πάρω μέρος, γιατί ήθελα σε συγκεκριμένες δόσεις πάνω στην οικονομική διαχείριση της επιχείρησης. Μας δόθηκε η ευκαιρία να μάθουμε πράγματα που δεν γνωρίζαμε τότε και να μπορέσουμε το όλο να το φέρουμε στην πραγματικότητα, να το βάλουμε στα χαρτιά και να το ξεκινήσουμε. Και σύμφωνα με το προσύπαλμα, δεν χρειάζεται μοναχά ο ήλιος σε ό,τι και να δώσει. Χρειάζονται κι άλλα πολλά και προφανώς η γνώση.
Και κλείνοντας να πω ότι πριν από λίγους μήνες δημιουργήθηκε μέσα από το πρόγραμμα το πρώτο προϊόν που καταφέραμε να φτιάξουμε σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, ένα πόσιμο γιαούρτι, όπως είπε και ο κύριος Μάρτος. Και το δεύτερο breaking news, προχθές δημιουργήθηκε αποκλειστικά και μόνο μέσα από το πρόγραμμά μας μια καινούργια κινσέπ, η οποία τι θα κάνει, θα παράγει και θα εμπορεύεται εγγυημένο πολλαπλασιαστικό υλικό, χαμομήλι από την περιοχή των Φαρσάλων, το οποίο απομονώθηκε, ταυτοποιήθηκε, πέρασε αγρονομικό έλεγχο, όπως ανέφερε προχθές και ο κύριος Κωνσταλένης και ο κύριος Μπακασιέτας, με βλαστικότητα πάνω από 90%. Αυτό λοιπόν το προϊόν έχει γίνει πλέον μητρική φυτεία για παραγωγή εγγυημένου πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού. Και μάλιστα το business plan λέει ότι θα είναι και κερδοφόρος επιχείρηση. Με παιδιά στην Κινσέ που είναι κάτω των 35 ετών και επίσης τη συμμετοχή του τοπικού συνεταιρισμού του ΕΝΙΠΕΑ. Αυτά και κλείνω. Γεια σας.